Καλά κρυμμένη ανάμεσα σε πλούσια βλάστηση με θάμνους και καλαμόνες ήταν οι τεράστια φυτεία κάναβης που κατάφεραν να εντοπίσουν νωρίς το πρωί άνδρες του ΤΑΕ Χανίων και του ΤΑΕ Αποκορώνου. Η έντονη οσμή οδήγησε τους αστυνομικούς σε ένα δάσος με περίπου 3.000 δεντρίλια, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα 2 μέτρα. Η φυτεία βρίσκεται μέσα σε αγροτική τοποθεσία και σε σχετικά μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο της Αγιάς. Οι καλλιεργητές φαίνεται πως επέλεξαν την περιοχή μια ανάσα από τον κεντρικό δρόμο, θεωρώντας ότι έτσι δεν θα κινήσουν υποψίες. Η φυτεία δεν ήταν ορατή, ενώ δεν υπήρχε σημείο πρόσβασης ούτε από αγροτικό δρόμο. Κομματουργικό μηχάνημα κλήθηκε από την αστυνομία, προκειμένου να ανοιχτεί δίωδος, ενώ είναι ενδεικτικό πως οι άνδρες των ΤΑΕ μπήκαν έρποντας στο χώρο της καλλιέργειας. Στον χώρο εντοπίστηκαν δύο άτομα, ένας άνδρας 36 ετών και μια γυναίκα 47 ετών που συνελήφθησαν από την αστυνομία. Εντός της φυτείας βρέθηκε ειδικά διαμορφωμένο αποξηραντήριο, ενώ ήδη είχε αρχίσει η διαδικασία της συγκομιδής. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη φυτεία κάναβης που εντοπίζεται το φετινό καλοκαίρι στα Χανιά, με την αστυνομική διεύθυνση Χανίων να συνεχίζει τις έρευνες κατά της καλλιέργειας και διακίνησης κάναβης. Στην επιχείρηση εκρίζωσης των 2.840 δεντρυλίων κάναβης πήραν μέρος αστυνομικοί του ΤΑΕ Χανίων και του ΤΑΕ Αποκορώνου, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας. Το μεσημέρι άρχισε η μεταφορά των δεντρυλίων στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων. Τρία φορτηγά γεμάτα δεντρύλια ξεφόρτωσαν οι αστυνομικοί, ενώ η έρευνα για τη χασισοφυτεία και τους εμπλεκόμενους είναι σε εξέλιξη.